σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, Κυριακή των Μυροφόρων, η Εκκλησία με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και με ύμνους της μας επαναφέρει στη Μεγάλη Παρασκευή, την πιο συγκινητική, την πιο καταγγικτική ημέρα του εκκλησιαστικού έτους. Ποιοι σταύρωσαν τον Χριστό κατά τη Μεγάλη Παρασκευή? Διάφορες κατηγορίες ανθρώπων με διάφορα πάθη ανέβασαν τον Υιόν του Θεού επάνω στο Σταυρό. Τον σταύρωσαν πρώτοι οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, αυτοί που αποτελούσαν το Μέγα Συνέδριο των Ιουδαίων, την Ιερά Σύνοδο των Εβραίων, αυτοί που διαχειρίζονταν την πνευματική εξουσία. Πρώτοι αυτοί έπρεπε να αναγνωρίσουν το Μεσσία, το Χριστό, και αντί να τον αναγνωρίσουν και να τον εγκολπωθούν και να τον κηρύξουν σε όλο το λαό, τον συνέλαβαν και τον σταύρωσαν. Τον σταύρωσαν με το φθόνο, με τη μοχθηρία και με το αβυσσαλαίο μίσος που διακρίνει τους κακούς πνευματικούς ταγούς και ιδίως τους αρχιερείς. Οι αρχιερείς, οι οποίοι διαχειρίζονται, ας επιτραπεί αυτό το ρήμα, τα ιερά και τα όσια της πίστεως, είναι ή το ύψος ή το βάθος, ή οι καλύτεροι ή οι χειρότεροι. Τότε στο Ισραηλιτικό έθνος δεν ήταν καλός ούτε ένας αρχιερεύς. Δόξα τω Θεώ, διότι σήμερα υπάρχουν ολίγοι καλοί αρχιερείς. Σταύρωσε το Χριστό ένας από τους Αποστόλους, ο Ιούδας. Τον σταύρωσε με τη φιλαργυρία και με την προδοσία. Και σήμερα πολλοί αντιπρόσωποι του Χριστού, ιδίως στο εξωτερικό, κάνουν μεγάλη προδοσία πίστεως και αρχών της χριστιανικής ηθικής. Σταύρωσε το Χριστό ο Ιούδας, επαναλαμβάνω, με τη φιλαργυρία και την προδοσία. Σταύρωσε το Χριστό ο εκπρόσωπος της κρατικής εξουσίας, ο Πιλάτος, με τη δειλία του. Σταύρωσαν το Χριστό οι άξεστοι και βάναυσοι στρατιώτες. Αυτοί σταύρωσαν το Χριστό με τη σκληρότητά τους, με την σαδιστική σκληρότητά τους. Σταυρώσαμε το Χριστό όλοι εμείς οι άνθρωποι, με τις διάφορες κακίες μας και τις διάφορες αμαρτίες μας.
όλες οι ανθρώπινες κακίες συνετέλεσαν στο έγκλημα της Χριστοκτονίας, στη Σταύρωση του Χριστού, αλλά μερικές κακίες πρωτοστάτησαν, θα έλεγα, κατά τη Σταύρωση. Διακρίθηκαν, διάκριση κακή και απεσία. Μεταξύ αυτών των κακιών που διεκρίθησαν κατά τη Σταύρωση του Χριστού είναι και η βιλία. Βιλία έδειξαν πρώτα οι μαθητές του Χριστού. Και με τη βιλία τους δημιούργησαν στο Χριστό το μαρτύριο της εγκαταλείψεως. Μόλις έφτασε η σπήρα και ο όχλος, ο συρφετός των αρχιερέων, μεταφανών και ξύλων για να συλλάβει τον Ιησού, οι μαθητές δηλίασαν και διασκορπίστηκαν. Και αυτός ο κορυφαίος Πέτρος που είχε πει «Κι αν όλοι σε αρνηθούν, εγώ δεν θα σε αρνηθώ και αν πρόκειται ακόμη να πεθάνω», δηλίασε και εγκατέλειψε το διδάσκαλο. Και λόγω δηλίας από την εγκατάλειψη έφτασε μέχρι την άρνηση, τριπλή άρνηση ενώπιον ενός ευτελούς γυναίου, μιας υπηρετρίας, μιας δούλης, ουκίδα των άνθρωπων. Αυτός που έκανε άλλοτε την πιο συγκινητική ομολογία «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», αυτός προέβη κατόπιν σε τριπλή άρνηση. «Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο, δεν έχω σχέση με τον άνθρωπο». Περισσότερο η κακία της δηλίας διέλαμψε, θα έλεγα, και έλαβε την κλασική της μορφή, θα έλεγα, στο πρόσωπο του εκπροσώπου της κρατικής εξουσίας, στο πρόσωπο του Πιλάτου. Ο Πιλάτος αντιλήφθηκε ότι οι Ιουδαίοι παρέδωσαν στα χέρια του τον Ιησού από φθόνο, διότι από τότε που εμφανίστηκε στη δημοσία δράση ο Ιησούς ο Ναζωραίος, εξόφλησαν αρχιερείς, πρεσβύτεροι, γραμματείς, φαρισαίοι. Ο Πιλάτος διαπίστωσε ότι ο Ιησούς δεν είχε διαπράξει κανένα ατόπιμα που να επισύρει την ποινή του θανάτου. Ο Πιλάτος κατάλαβε ότι ο Ιησούς ήταν αθώος και διακήρυξε την αθωότητα του Ιησού. «Εγώ ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω εν το ανθρώπο τούτο. Εγώ», είπε ο Πιλάτος, «καμιά ενοχή δεν βρίσκω σε αυτόν τον άνθρωπο». Επικαλέστηκε και την κρίση του Ηρώδη. Τον έστειλα και στον Ηρώδη και ο Ηρώδης δεν βρήκε αιτία σε αυτόν, δεν βρήκε ενοχή σε αυτόν. «Να τον απολύσω?
Τι ούρλιαξαν από κάτω οι αρχιερείς? Και ο όχλος, ο επιπόλεος που έβλεπε τους αρχιερείς ως ταμπού και έκανε τυφλή υπακοή σε κακούς αρχιερείς, όπως κάνουν και σήμερα μερικοί ψευτοχριστιανοί, χαζοχριστιανοί, ευλαβείς βλαμμένοι. Ούρλιαξαν οι αρχιερείς, ούρλιαξε και όχλος. Εάν απολύσεις αυτόν, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Ο Πιλάτος είχε ένα αίσθημα δικαιοσύνης. Ο Πιλάτος έβλεπε ότι ο Χριστός είναι αθώος και είχε τη διάθεση να τον διασώσει. Και έκανε επανειλημμένες, απεγνωσμένες προσπάθειες να διασώσει τον Ιησού. Τον μαστίγωσε μάλιστα αγρίως για να τον δουν στην κατάσταση αυτή οι Ιουδαίοι και να τον σπλαχνιστούν. Είδε ο άνθρωπος, είπε, κοιτάξτε, τον μαστίγωσε αγρίως, αυλακωμένο το κορμί του από τα ραβδίσματα, αίματα τρέχουν, λυπηθείτε τον. Δεν λυπήθηκε. Τι έπρεπε να κάνει ο Πιλάτος? Να κάνει ό,τι υπαγόρευε η συνείδησή του. Δεν το έκανε. Είχε αίσθημα δικαιοσύνης, είχε καλή προαίρεση, αλλά είχε και αξίωμα, είχε και θέση. Και για να μην χάσει τη θέση, να μην χάσει το αξίωμα, σήκωσε το χέρι και υπέγραψε την καταδίκη του Ιησού. Εφοβήθη, μη χάσει τη θεσούλα του. Ματέος κατόπιν πήρε μια λεκάνη νερό και έπλυνε τα χέρια του απέναντι το πλήθος και είπε, καθαρός εγώ από το αίμα του δικαίου τούτου. Εγώ είμαι ανεύθυνος για το αίμα που θα χυθεί από αυτόν τον αθώο άνθρωπο. Όχι, Πιλάτε, δεν είσαι ανεύθυνος. Εφόσον υπέγραψες την καταδίκη, δεν είσαι ανεύθυνος. Είσαι δειλός, και εφόσον υπερίσχυσε η δειλία, είσαι κατάκριτος. Την καταδίκη του Πιλάτου, του δειλού αυτού εκπροσώπου της πολιτείας, βεβαίωσε ο ίδιος ο Χριστός. Έχει κρίμα, είπε, αυτός που με παρέδωσε στα χέρια σου. Ο αρχιερεύς του έτους εκείνου, ο Καϊάφας, αυτός είχε το μεγαλύτερο κρίμα. Μετά από αυτόν, το κρίμα ήταν το Πιλάτο. Ο παραδειδούς μεσή, μίζον κρίμα λείψεται. Θα τιμωρηθεί περισσότερο από σένα, ο Πιλάτε, ο Καϊάφας. Περισσότερο εκείνος, αν μετά από εκείνον θα τιμωρηθείς κι εσύ. Τι κέρδισε ο Πιλάτος τελικώς? Περιέπεσε στη δυσμένεια του αυτοκράτορος της Ρώμης, έχασε το αξιωμά του, περιήλθε σε μελαγχολία και έπεσε σε μια λίμνη της Ελβετίας και αυτοκτόνησε. Η γυναίκα του Αγία, αυτός κατάκριτος και κολασμένος, εις παραλαμβάνεται εις των Ρωνών και εις αφίεται και παραπέμπεται στον αιώνιο βασανισμόν.
και όλοι οι διώκτες του Χριστού, οι σταυρωτέ, οι μεγάλοι ένοχοι, όπως διδάσκει η ιστορία, είχαν άθλιο τέλος. Ιούδας, Άννας, Καϊάφας και λοιποί. Μεγάλο κακό η δειλία. Και μετά Χριστόν, μετά την Πεντηκοστή, η δειλία γίνεται μεγαλύτερο κακό. Αυτή η κακία αποκτάει μεγαλύτερη βαρύτητα, κακή βαρύτητα. Γιατί? Τι λέγει ο Παύλος γράφοντας προς Τιμόθεον? «Ου γαρέ δοκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως». Το Άγιο Πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός και μας δίνει μετά την Πεντηκοστή δυνάμει της σταυρικής του θυσίας, δεν είναι πνεύμα δειλίας. Είναι πνεύμα δυνάμεως, που σημαίνει πνεύμα θάρρους, ανδρείας, ηρωισμού. Είδατε τι είπε ο Χριστός στους μαθητάς του μετά την πρώτης αναλήψεως? Μην το κουνήσετε ρούπι, θα λέγαμε, από την Ιερουσαλήμ. Μην ξεμητήσετε. Σαν να τους έλεγε είστε αδύνατοι. Δεν μπορείτε να κάνετε ακόμη έργο. Θα περιμένετε να ενδυθείτε δύναμην εξύψους. Να έρθει και να σας περιβάλλει η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Να πάρετε θάρρος, ανδρεία, και τότε να βγείτε στο κήρυγμα. Τι λέγει επίσης ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή για τη σωτηρία? Απαιτεί ομολογία. Και για την ομολογία απαιτείται θάρρος. Για να σωθείς, λέγει, πρέπει να πιστεύεις με την καρδιά σου και να ομολογείς με το στόμα σου. Αν ομολογείς με το στόμα σου αλλά δεν πιστεύεις με την καρδιά σου, είσαι υποκριτής, δεν θα σωθείς. Ή αν πιστεύεις με την καρδιά σου αλλά δεν ομολογείς με το στόμα σου, είσαι δειλός, πάλι δεν σώζεσαι. Αδελφοί μου, υπήρξαν εκατομμύρια ήρωες της πίστεως, μάρτυρες. Εκατομμύρια αποδείξεις ότι όντως ο Χριστός αναστήθηκε, ότι όντως είναι Θεός, που έστειλε το Άγιο Πνεύμα και έκανε τους χριστιανούς ήρωες, ομολογητές της πίστεως και μάρτυρες. Αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και πολλοί βαπτισμένοι χριστιανοί αρνήθηκαν το Χριστό από δειλία. Είναι οι πεπτοκότες, οι λάψοι στα λατινικά. Θυμηθείτε μια περίπτωση. Τους 40 μάρτυρες μέσα στην παγωμένη λίμνη της Σεβαστίας. Οι 39 έμειναν πιστοί μέχρι τέλος και ανεδείχθησαν μεγάλοι μάρτυρες της πίστεως. Ένας εκάμφθη, δειλίασε. Γιατί? Αφού το πνεύμα δεν είναι πνεύμα δειλίας αλλά δυνάμεως, πώς δειλίασε?
κάτι δεν πήγαινε καλά στην ψυχή του και στη ζωή του, κάτι δεν είχε τακτοποιηθεί και γι' αυτό το πνεύμα δεν του έδωκε τη δύναμη να μείνει πιστός μέχρι τέλος. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχουν μόνο οι δειλοί, υπάρχουν και οι ανδροί, οι άφοβοι, οι ατρόμητοι, οι θαραλέοι, οι ηρωικές ψυχές. Παράδοξα πράγματα ακούσαμε από το σημερινό Ευαγγέλιο. Ο Ιωσήφ, ο Αρημαθαίος, ήταν ευσχήμων βουλευτής. Τι σημαίνει ευσχήμων? Πολλές φορές από τους ύμπρους της Εκκλησίας, κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά και σήμερα, ακούσαμε τη λέξη ευσχήμων. Τι σημαίνει ευσχήμων? Σημαίνει άνθρωπος της αριστοκρατικής κοινωνίας, πλούσιος αριστοκράτης. Ήταν ο Ιωσήφ ο Αρημαθαίος πλούσιος, ανήκε στην ανώτερη κοινωνία, στην αριστοκρατία, είχε και αξίωμα, ήταν βουλευτής, μέλος του μεγάλου συνεδρίου. Αλλά και κρυμμένος δια των φόβων των Ιουδαίων, δειλός άνθρωπος, μαθητής του Χριστού, αγαπούσε τον Χριστό, αλλά κρυμμένος, επειδή είχε αξίωμα, φοβόταν τους Ιουδαίους, μη περιπέσει στη δυσμένειά τους αν έδειχνε ότι συνδεόταν με τον Ιησού, και χάσει το αξιωμά του. Γι' αυτό φοιτούσε στη νυκτερινή σχολή του Χριστού. Ο Νικόδημος ήταν επίσης πλούσιος, άρχον των Ιουδαίων, μέλος του Μεγάλου Συνεδρίου. Και αυτός πήγαινε νύχτα να ακούσει τον Ιησού, δια των φόβων των Ιουδαίων, για να μην χάσει το αξιωμά του, δηλώς κι αυτός. Κάποτε είπε κάτι στους Ιουδαίους και τον ειρωνεύτηκαν. Τι είπε? Ο λόγος του είναι στο 7ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, όταν οι άλλοι άρχοντες κατέκριναν τον Ιησού, τον υπεράσπισε κατά ένα τρόπο ο Νικόδημος, μήπως ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπο, ή αν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώτη ποιεί, πώς κατακρίνεται τον Ιησού, σαν να έλεγε στους συνάρχοντάς του, μήπως ο νόμος, ο μοσαϊκός νόμος κρίνει τον άνθρωπο προτού τον ακούσει και δει τι φρονεί και τι πράττει? Τον μικτήρισαν οι συνάρχοντες. Μήπως και εσύ, λέει, είσαι από τη Γαλιλαία? Διάβασε να ιδίως ότι ο προφήτης δεν εμφανίστηκε ποτέ από τη Γαλιλαία. Με τον Νικόδημο είχε κάνει ο Χριστός τον περίφημο διάλογο για την πνευματική αναγέννηση, και στον Νικόδημο είπε ότι για να σωθεί ο άνθρωπος, ο Υιός του ανθρώπου κατέβηκε από τον ουρανό και θα υψωθεί
πάνω στο σταυρό εννοούσε, όπως το χάλκινο φίδι υψώθηκε την εποχή του Μωυσέως στην έρημο. Θυμήθηκε αυτά τα λόγια ο Νικόδημος. Και ενώ ήσαν δειλοί άνθρωποι ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, τι παράδοξο πράγμα, όταν καταδικαζόταν ο Χριστός από το Ιουδαϊκό Συνέδριο σε θάνατο και έπρεπε να φοβηθούν περισσότερο οι δύο αυτοί άνδρες, να το παράδοξο, τότε ανέλαβαν θάρρος και είπαν «Δεν συμφωνούμε, δεν υπογράφουμε την καταδίκη του Ιησού». Από 70-72 μέλη που είχε το συνέδριο, δύο μόνο διεφώνησαν. Δύο στους 72. Πάντοτε οι εκλεκτοί είναι ολίγοι. Μέσα σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Και ο λιγότεροι μέσα στις τάξεις των αρχόντων. Έδειξαν θάρρος, μειοψήφισαν, αλλά αυτή η μειοψηφία είναι θαυμαστή και υπερθαυμαστή. Όταν ο Χριστός υψώθηκε πάνω στο σταυρό και απέθανε ως ο έσχατ, ως ο μεγαλύτερος των κακούργων, τότε το θάρρος των δύο ανδρών έγινε μεγαλύτερο. Το φαινόμενο του θάρρους έγινε πιο θαυμαστό και πιο παράδοξο. Και όπως λέγει σήμερα το Ευαγγέλιο, τολμήσας ο Ιωσήφ ο Αρημαθαίος επισκέφτηκε τον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού για να το ενταφιάσει. Τολμήσας! Αυτή η μετοχή τολμήσας είναι σαν μια αστραπή που διασχίζει τον νεφελώδη και κατάμαυρο, τον συνεφιασμένο και κατάμαυρο ουρανό της Μεγάλης Παρασκευής, θα έλεγα. Τολμήσας! Τόλμησε. Όντως ήταν μεγάλη τόλμη αυτό που έκανε ο Ιωσήφ, να πάει να ζητήσει για να τιμήσει ενταφιάζοντας το σώμα του Χριστού. Μπορούσε το μένος, η λύσα, η μανία των αρχόντων Ιουδαίων εναντίον του Ιησού να στραφεί εναντίον του Ιωσήφ και να λάβει ο Ιωσήφ τη θέση του Ιησού, να σταυρωθεί κι αυτός. Αψήφισε τον κίνδυνο και τόλμησε και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Και ο Πιλάτος λέγει, δόρισε στον Ιωσήφ το σώμα. Αυτό το δόρισε. Πολύ συγκινητικό. Σαν να ανήκε στον Πιλάτο το σώμα του Ιησού. Ο Χριστός παρέδωκε όλο τον εαυτό του στην ανθρωπότητα. Και ο Πιλάτος σαν να ήταν η διοκτησία του το σώμα του Ιησού, το δόρισε στον Ιωσήφ. Και ο Ιωσήφ μαζί με τον άλλο άρχοντα βουλευτή, τον Νικόδημο, που ετόλμησε και εκείνος, αποκαθήλωσαν το σώμα, το ξεκρέμασαν από το σταυρό, το ασπάστηκαν
το έπλυναν με πλούσια αρώματα, το περιτύλιξαν με οθόνια, με νεκρικές ταινίες, με μια και μια συνδόνα καθαρή, αμεταχείριστη, και το κατέθεσαν στον τάφο σε ένα καινούριο μνήμα που προόριζε ο Ιωσήφ για τον εαυτό του. Προφητευόταν από την Ισαΐα ότι ο Χριστός εκ μέρους πλουσίων ανθρώπων θα ετύγχανε τιμής μετά το θάνατο κατά την ταφή του. Όπως είπε το πρωί στην ομιλία του, που εορτάζουν σήμερα μαζί με τον Άγιο Νικόδημο, κανονικός Μητροπολίτης Αττικής Νικόδημος, οι δύο άνδρες, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, καταθέτοντας το σώμα του Χριστού στον τάφο, κατέθεσαν μαζί τον πόνο της ψυχής τους, την αγάπη τους, την καρδιά τους, τη λατρεία τους προς τον Ιησού. Δεν έδειξαν μόνο οι δύο άνδρες παραδόξος, ανδρεία, τόλμη, ηρωικό φρόνημα. Έδειξαν και οι γυναίκες. Οι γυναίκες θεωρούνται ασθενοί, αδύνατα πλάσματα. Και όμως διέλαμψε η αρετή των γυναικών κατά τη σταύρωση του Χριστού δια της ανδρείας. Η καρδιά, η αγάπη για την οποία διακρίνεται η γυναίκα περισσότερο από τον άνδρα, έκαμε τα ασθενή πλάσματα ισχυρά. Η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία του Ιακώβου, η Μαρία του Ιωσή, η Σαλόμη, οι άλλες μυροφόρες δεν διασκορπίστηκαν όπως οι μαθητές. Δεν εγκατέλειψαν τον εσταυρωμένο. Στάθηκαν κάτω από το σταυρό και συνέπασχον μαζί με τον εσταυρωμένο. Αν δεν μπορείς, λέγει κάποιος λόγος, να ξεκρεμάσεις τον εσταυρωμένο πάνω από το σταυρό, αν δεν μπορείς να ξεκρεμάσεις τον εσταυρωμένο από το σταυρό του, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Να καθίσεις κάτω από το σταυρό του, να συμπαρασταθείς τον εσταυρωμένο, να δείξεις την αγάπη σου, να δείξεις ότι συμπάσχεις μαζί του. Πέπαυτε τόλμα μαθητών, Αρημαθαίος δε αριστεύει Ιωσήφ. Πέπαυτε τόλμα ανδρών, γυναίκες δε αριστεύωση, Μαρία η Μαγδαληνή και οι άλλες. Γι' αυτό αγαπητοί μου, τα πρόσωπα που αξιώθηκαν πρώτα να ειδούν τον Αναστάντα Κύριο είναι οι μυροφόρες. Αναστάς, λέγει ο Ιησούς, εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, εν συνεχεία και στις άλλες μυροφόρες, άξιον και δίκαιον. Κάποτε μας έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος ότι έκανε ένα σκληρό κήρυγμα εναντίον των γυναικών. Και τον πλησίασε μετά το κήρυγμα μια γυναίκα έτσι και παραπονέθηκε. Λέει, Πάτερ Αυγουστίνε,
Πολύ λέει μας κοπάνισε σε εμάς τις γυναίκες. Αλλά λάβε υπόψη σου ότι δεν πρόδωσαν τον Χριστό γυναίκες. Άνδρας τον πρόδωσε. Και κάτω από το Σταυρό του Χριστού οι γυναίκες κάθισαν και συνέπασκαν με τον Σταυρωμένο. Συγκινήθηκε ο πατήρ Αγουστίνος και λέει «Έχεις δίκιο παιδί μου, την άλλη Κυριακή θα μιλήσω υπέρ των γυναικών». Οι μαθητές δηλίασαν, εγκατέλειψαν τον Χριστό και ένας αρνήθηκε. Είχαν τα ελαφρυντικά. Ήταν πρώτης Πεντηκοστής. Προτού ενδυθούν την εξύψους δύναμη, προτού έλθει το παντοδύναμο πνεύμα να τους ενισχύσει. Όταν ήρθε το παντοδύναμο πνεύμα, μεταβλήθηκαν άρδιν. Και αυτοί που ήσαν δειλοί σαν λαγοί, έγιναν ισχυροί σαν λέοντες, πυρπνέοντες. Στάθηκαν μπροστά στα πλήθη, μπροστά στα συνέδρια, μπροστά σε ηγεμόνες, μπροστά σε βασιλείς, και μεγάλη δυνάμει απέδωσαν το μαρτύριο της Αναστάσεως του Κυρίου. Με μεγάλο θάρρος κήρυξαν την Ανάσταση του Χριστού. Δεν κήρυξαν μόνο με λόγια την Ανάσταση του Χριστού. Δεν κήρυξαν μόνο με γραπτά την Ανάσταση του Χριστού, με μελάνι. Κήρυξαν την Ανάσταση του Χριστού και με το αίμα τους. Όλοι οι μαθητές, εκτός του Ιωάννου, υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια και θανατώθηκαν. Οι περισσότεροι θανατώθηκαν με το ίδιο είδος του θανάτου που θανατώθηκε ο Χριστός, σταυρώθηκαν. Δύο αδέρφια, ο Πέτρος και ο Ανδρέας, σταυρώθηκαν, ο ένας του ελληνικού έδαφος, και άλλοι από τους Αποστόλους σταυρώθηκαν. Υπέστησαν το φρικτότερο μαρτύριο. Το Άγιο Πνεύμα τους πλημμύρισε με τη χάρη του, με τη δύναμή του, και έτσι μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τα μαρτύρια. Δεν μαρτύρησαν 12 μόνον, δεν μαρτύρησαν 13 μόνον, μαρτύρησαν εκατομμύρια χριστιανοί. Τους υπέβαλαν οι δήμοι στα πιο φρικτά βασανιστήρια. Ανατριχιάζει κανείς όταν διαβάζει τα σαδιστικά και φρικτά μαρτύρια στα οποία οι εχθροί υπέβαλαν τους μάρτυρες. Εκατομμύρια δεν αρνήθηκαν τον Χριστό και ανεδείχθησαν μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες. Γιατί? Διότι είχαν ανδρείο φρόνημα. Και είχαν ανδρείο φρόνημα διότι έλαβαν πλουσία τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αδελφοί μου, σήμερα στην εποχή μας, στον 20ο αιώνα, και μάλιστα στην εποχή που ζούμε εμείς, στις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια, τι βλέπετε, τι βλέπουμε, τι επικρατεί στο λεγόμενο χριστιανικό κόσμο,
μεταξύ των ανθρώπων που βαπτίστηκαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και ονομάστησαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τι επικρατεί, η ανδρεία ή η ειδηλία? Το ένα επικρατεί. Οι πολλοί λεγόμενοι χριστιανοί έχουν δειλία. Ο λίγοι έχουν ηρωικό φρόνημα. Κυριαρχεί η δειλία. Θέλετε αποδείξεις? Να γυρίσεις όλη την Αθήνα μια μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βάλεις αυτή. Θα ακούσεις ανθρώπους να βλαστημάνε το Χριστό, να βλαστημάνε την Παναγία, να βλαστημούν το Σταυρό, να βλαστημούν τους Αγίους. Θα ακούσεις ανθρώπους να αισχρολογούν, να βομολογούν. Θα ακούσεις ανθρώπους να επικρίνουν, όχι τους κακούς παπάδες, όχι, τον ίδιο τον Χριστό, την ίδια τη θρησκεία, την πίστη. Θα δεις ανθρώπους να τρώνε, να πίνουν χωρίς να κάνουν σταυρό. Είναι και μερικοί άνθρωποι θρησκευτικοί. Αντιδρούν? Δεν αντιδρούν. Σπάνια να δεις ένα χριστιανό να κάνει παρατήρηση σε ένα βλάσφημο. Σπάνια θα δεις ένα εστιατόριο που τρώει να σηκώνει ένα να κάνει το σταυρό του και να κάνει μια παρατήρηση στο διπλωλό που τον ειρωνεύτηκε. Σπάνια ή σχεδόν ποτέ δεν θα δεις ένα χριστιανό να υπερασπίζει την πίστη του όταν την κατηγορούν κοσμικοί άνθρωποι, ψευτοχριστιανοί. Γιατί? Υπάρχει μια εσωτερική δειλία. Μην εκδηλωθώ ως θρησκευτικός άνθρωπος γιατί θα με ειρωνευτούν. Σπάνια υφιστάμενος ελέγχει τον προϊστάμενο για την ασεβιά του, γιατί φοβάται μην περιπέσει τη δυσμενιά του και αυτό έχει επίπτωση στη θέση του και στην προαγωγή του. Δεν είναι έτσι? Είναι και μερικοί τελείως ψοφοδεείς χριστιανοί που περνάνε από εκκλησία και κοιτάζουν να δουν μήπως είναι κανένας γνωστός και τους δει. Αν είναι γνωστός δεν κάνουν σταυρό. Αν δεν είναι, μπορεί να κάνουν ένα σταυρό. Αν δεν είναι. Αν τους βλέπει κανένας κοσμικός, δεν κάνουν σταυρό. Και οι μερικοί βάζουν το χέρι κάτω από το σακάκι και κάνουν κρυφά το σταυρό. Κυριαρχεί η δειλία και όχι η ανδρεία. Θα αναφέρω τρία πολύ χτυπητά σύγχρονα παραδείγματα που δείχνουν ότι οι λεγόμενοι χριστιανοί δεν είναι χριστιανοί. Λέγονται αλλά δεν είναι, είναι δειλοί άνθρωποι. Δειλοί. Είναι σπάνιο πράγμα αυτό που λέγεται χριστιανός. Έβγαλε ένα βιβλίο ο πατήρ Αυγουστίνος, 80 βιβλία έχει βγάλει. Έβγαλε ένα βιβλίο τώρα τελευταία, ο Τίμιος Σταυρός. Στον πρόλογο έγραψε κάτι που σκέφτηκε ότι μπορούν να τον παρεξηγήσουν οι άνθρωποι όταν το διαβάσουν. Μου τηλεφώνησε, διάβασέ το και εσύ να μου πεις, λέει, τη γνώμη σου. Έπρεπε να το γράψω. Το διάβασα. Έπρεπε να το γράψει. Καλώς το έγραψε. Τι έγραψε? Εγώ, λέει, αδελφοί μου, δεν είμαι χριστιανός. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να είναι κανείς χριστιανός. Εγώ δεν είμαι χριστιανός. Εσείς μάλλον είστε χριστιανοί. Προσευχηθείτε να γίνω κι εγώ χριστιανός. Γιατί το έγραψε αυτό? Όπως έλεγε ο Παύλος, εγώ δεν είμαι Απόστολος. Και ήταν Απόστολος. Το έγραψε
γιατί έχει συνείδηση του πόσο μεγάλο πράγμα είναι να είναι κανείς χριστιανός. Και ταπεινός άνθρωπος λέει, εγώ ηλικιώ αποβλέποντας το ύψος του χριστιανισμού και λέω δεν είμαι χριστιανός. Κάποτε είχε γράψει ένα άρθρο και διερωτάτο, μπορούμε σήμερα να βρούμε ένα χριστιανό σαν εκείνος τους χριστιανούς, τους μεγάλους των πρώτων αιώνων της Αποστολικής εποχής? Είπα θα αναφέρω τρία χτυπητά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι κυριαρχεί στον κόσμο η δειλία. Η δε Ανδρεία είναι σπανιότατο πράγμα. Ένας Έλληνας αρχιεπίσκοπος, τα είπαμε και άλλοτε, τα καταγγείλαμε και άλλοτε, κήρυξε ότι ο Χριστός ήταν ατελής και αμαρτωλός. Κήρυξε ότι ο Χριστός ήταν όπως τον παρουσιάζει ο Εσχρός Καζαντζάκης και ο Σκορτσέζε. Κήρυξε ότι ο άνθρωπος είναι πίθηκος. Κήρυξε ότι η Ορθοδοξία δεν έχει την μοναδικότητα ως Εκκλησία. Κήρυξε ότι η Αγία Γραφή είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Θα δημοσιευθούν δύο νέα άρθρα στα οποία καταγγέλλουμε και άλλες αιρέσεις αυτού του αντιχρίστου αρχιεπισκόπου, αιρέσεις που περιήλθαν σε γνώση μου τώρα τελευταία. Με τη μια αίρεση παρουσιάζει τον Χριστό Θεό δευτέρας κατηγορίας, κατώτερο από τον Πατέρα. Ερωτώ, οι θρησκευτικές οργανώσεις είχαν το θάρρος να ελέγξουν τον αντίχριστο αρχιεπίσκοπο που βασανίζει ένα εκατομμύριο Έλληνες? Όχι. Φοβούνται να μην δυσαρεστήσουν δεσπότη, να μην έρθουν σε σύγκρουση με δεσπότη, να μην έχουν καμιά επίπτωση, καμιά συνέπεια. Τον ήλεξαν οι αρχιερείς που θεωρούνται οι φρουροί της πίστεως. Ένας μόνον, ένας αρχιερέας μόνον, ο Φλωρίνης. Τον ήλεξαν ιερείς, ένας μόνον, ο Δημήτριος Κλούτσος. Τον ήλεξαν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, ένας μόνον ο Μουρατίδης. Τον ήλεξαν άλλα υπεύθυνα πρόσωπα? Όχι, γιατί αυτός λέει είναι πανίσχυρος. Κοσμικός είναι πανίσχυρος αυτός ο αρχιεπίσκοπος. Δεν τον ήλεξαν. Να βρίζει τον Κύριό μας και την πίστη μας και τη Γραφή με τέτοια λόγια, να λέει η Γραφή είναι ένα μεγάλο παραμύθι, και να μην ξεσηκώνονται όλες οι οργανώσεις, οι επίσκοποι, οι παπάδες, οι καλόγεροι, οι θεολόγοι, οι επιστήμονες χριστιανοί, και ο λαός ολόκληρος δεν πρέπει να σηκωθεί. Γράψε εσύ που ξέρεις γράμματα, γράψε μια επιστολή στον τύπο. Α, όχι. Να υπάρξει κανένας τρελός μόνο να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Ψευτοχριστιανοί, ψευτοχριστιανοί.
Τώρα τελευταία σύεται η Εκκλησία της Ελλάδος από το θέμα των τριών Μητροπολιτών. Έντιμοι άνθρωποι, ενάρρητοι άνθρωποι. Τους πέταξε από τις θέσεις τους με τη δύναμη της δικτατορίας ο προκαθήμενος, διότι έτσι το ήθελε. Χωρίς αιτία, χωρίς δίκη, χωρίς απολογία. 21 χρόνια μάρτυρες. 17 χρόνια ήταν στην εξορία ο Μέγας Αθανάσιος. Αυτοί εδώ οι τρεις ιεράρχοι, 21 χρόνια. Το συνέδριο των παρανόμων, η σύνοδος των αθετούντων, να εκφραστώ με τη γλώσσα του Ιερεμία, η εκκλησία των πονηρευωμένων, να εκφραστώ με τη γλώσσα του Ψαλμοδού, τους επέβαλε και το επιτίμιο της ακοινωνισίας. Να μην τους πλησιάζει κανείς, να μην έχει κανείς επικοινωνία μαζί τους, να μην συλλειτουργεί κανείς μαζί τους. Δηλαδή, παίζουμε με τις λέξεις. Τι ακοινωνισία, τι αφορισμός, είναι το ίδιο πράγμα. Σας ερωτώ, πόσοι από τους Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος περιφρόνησαν αυτό το ψευτοεπιτήμιο της ακοινωνισίας και πήγαν να συλλειτουργήσουν με τους τρεις μαρτυρικούς ιεράρχες? Δεν πήγαν. Υπάρχουν καμιά εικοσαριά καλοί ιεράρχες, αλλά δεν είναι τόσο καλοί ώστε να μην είναι δειλοί. Δεν είναι τόσο καλοί ώστε να μην είναι δειλοί. Γιατί να μιλάμε το δίκαιο? Πρόπερση πότε ήταν η γιορτή του Αγίου Αχιλλείου, ο γέρον Μητροπολίτης Φλωρίνης, αυτός μόνο κατέβηκε στον Άγιο Αχίλιο και συλλειτούργησε μαζί με τον θεολόγο και κήρυξε. Και κήρυξε και είπε ότι αν βασίλευε την εποχή του Αγίου Αχιλλείου Σεραφείμ, δεν θα εκλεγόταν ο Άγιος Αχίλιος επίσκοπος. Στα πρόσωπα αυτών των τριών Μητροπολιτών επαναλαμβάνονται τα των πατέρων της Εκκλησίας. Να τους έχουμε στην προσευχή μας και να ευχόμεθα στην Εκκλησία τελικώς να μην κυριαρχήσει, να μην επικρατήσει η φαυλοκρατία, αλλά να επικρατήσει η τιμιότης. Να επικρατήσει η ηθική, να επικρατήσει η αρετή, να επικρατήσει το δίκαιο, να επικρατήσει η ευπρέπεια. Γιατί οι τρεις Μητροπολίτες δεν δίνουν τη μάχη για θρόνος. Γέροι άνθρωποι είναι. Δεν πάνε για καριέρα όπως έγραψαν. Είναι μερικοί ψευτοχριστιανοί, ευλαβείς, βλαμμένοι, χαζοχριστιανοί που λένε να παραιτηθούν να ειρηνεύσει η Εκκλησία. Τι λέτε ρε χαζοχριστιανοί? Έλεγε ένας χαζοχριστιανός, με έλεγε αυτές τις μέρες, δεν πρέπει, λέει, να παραδώσουν τις επισκοπές τους. Σε ποιου να τις παραδώσουν? Δεν μου λες, του λέω, είσαι παντρεμένος? Ναι. Έχεις γυναίκα? Λέει, έχω. Παράδωσε τη γυναίκα σου, λέω, σε έναν αλήτη και φύγε από το σπίτι. Μάλιστα. Ή να μοιράσεις τη γυναίκα σου με τον αλήτη. Κοκκίνησε λίγο. Λέει, αυτό που λες είναι βαρύ. Το άλλο είναι βαρύτερο. Να παραδώσουν πίμνια ολόκληρα σε ακαταλλήλους ανθρώπους. Γέμισε ο θρησκευτικός κόσμος από χαζοχριστιανούς. Δεν ρωτάνε να μάθουν, να πληροφορηθούν. Τόσα έχουν γραφεί. Τόσα έχουν γραφεί. Η μάχη δεν είναι για καρέκλες, η μάχη είναι για αρχές.
για να μην επικρατήσει μέσα στην Εκκλησία της Ελλάδος ο εξιθελισμός, η αυθαιρεσία, η δικτατορία, η ανταρσία, ο παπισμός ενός ανθρώπου, αλλά να επικρατήσει το δίκαιο, η αρετή, η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η ευφρέπεια. Ευχόμεθα ο Θεός να περιβάλλει τους τρεις αυτούς ιεράρχας και ιδιαιτέρως τον σήμερον εορτάζοντα Νικόδημο Αττικής. Με την δύναμη την εξύψους, με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος να συνεχίσουν όπως είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι τελικής νίκης. Έρχομαι σε τρίτη περίπτωση. Θα πούν μερικοί χριστιανοί, ψευτοχριστιανοί, ότι ομιλώ με εγωιστική γλώσσα, ότι περιαυτολογώ. Όχι, δεν έχω την συνήθεια να περιαυτολογώ. Ο Θεός ξέρει, δεν έχω καμιά σπουδαία ιδέα για τον εαυτό μου. Οι εχθροί μου έδωκαν μεγάλη αξία. Εγώ δεν έχω την ιδέα ότι έχω καμιά σπουδαία αξία. Αλλά είναι ανάγκη να μιλήσω για τον εαυτό μου. Έπρεπε να μιλήσουν αυτοί. Οι θρησκευτικές οργανώσεις, οι επίσκοποι, οι καθηγητές της θεολογίας, άλλοι θεολόγοι, χριστιανοί επιστήμονες, δημοσιογράφοι, αυτοί έπρεπε να μιλήσουν. Δεν μιλάνε αυτοί οι κύριοι. Αυτοί μιλάνε μόνο όταν πρόκειται να υποστηρίξουν τα συμφέροντά τους, τα κοσμικά συμφέροντα, τα πρόσκαιρα συμφέροντα. Εγώ, αδελφοί μου, ομιλώ αυτή τη στιγμή με όλο το θάρρος και με όλη την άνεση για το πρόσωπό μου. Γιατί? Γιατί εγώ δεν αφορίστηκα για καμιά άτιμη πράξη. Αν αφοριζόμουν για άτιμη πράξη, θα ντρεπόμουν να μιλήσω. Δεν αφορίστηκα ούτε για υλικά ατομικά συμφέροντα. Δεν αφορίστηκα για αμπέλια μου και για χωράφια μου. Αφορίστηκα διότι υπεστήριξα την πίστη και το δίκαιο. Και να το πιστέψετε, ομιλώ κάτω από τον Κύριο. Θεωρώ τον αφορισμό μου υπόθεση χαράς, τιμής και δόξης. Αντιμετώπισα τον αφορισμό σαν αστεία, σαν μια γελία πράξη. Αλλά αυτοί που με αφόρησαν είχαν το σκοπό τους. Ποιο σκοπό είχαν? Ήθελαν να με αποκλείσουν από τους ιερούς ναούς, να αποκλείσουν το κήρυγμα. Διότι εγώ χτυπώ τον οικουμενισμό και οι οικουμενιστές δεν ανέχονται κηρύγματα εναντίον του οικουμενισμού. Έμαθε τώρα κάποιος δέσποτας της Ευρώπης ότι θα επισκεφθώ μια ευρωπαϊκή χώρα και πανικοβλήθηκε και έστειλε φάξ στο Φλωρίνης. Σε παρακαλώ να τον εμποδίσεις. Θα ταράξει την ειρήνη, θα διχάσει το λαό μου. Γιατί ταραξίας είμαι? Ορθοδοξία κηρύττω, Ευαγγέλιο κηρύττω, αιρέσεις πολεμώ. Τι κακό θα κάνω? Είναι συμφορά για το πίμνιο να κηρύττεις Ευαγγέλιο, να προβάλλεις την Ορθοδοξία και να πολεμείς τις αιρέσεις? Σε παρακαλώ, λέει, να ασκήσεις όλη την επιρροή σου πάνω στο θεολόγο αυτόν, να μην έρθει, λέει,
και κηρύξει εδώ και αναστατώσει το ποιμνιό μου. Αυτό που επεδίωκαν οι φίλοι του Στυλιανού Αυστραλίας δια της μίζωνος και υπερτελού συνόδου το επέτυχαν. Τι λένε οι δεσποτάδες? Όλοι, σχεδόν όλοι οι δεσποτάδες, άδικος ο αφορισμός, άδικος, άδικος, άδικος. Τι λένε οι ιερείς? Άδικος, άδικος, σκάνδαλο. Δεν αφορίστηκε αντίχριστη και αφορίστηκε ένας εργάτης του Ευαγγελίου, ένας που πολεμάει τις αιρέσεις. Μεγάλη αδικία. Ναι, ναι, δεσποτά μου, εντάξει, αναγνωρίζω ότι είναι άδικος ο αφορισμός. Ναι, παππούλη μου, αναγνωρίζω ότι είναι άδικος ο αφορισμός. Να έρθω την Κυριακή να μιλήσω στο λαό σου? Όχι, 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 όχι. Όχι, τον πιάνει η καρδιά του. Όχι. Δύο δεσποτάδες εδώ στην Εκκλησία της Ελλάδος. Δύο. Ο ένας ο Φλωρίνης. Δύο δεσποτάδες. Μου λένε άρχισε να μιλάς ελεύθερα. Δύο. Δύο ήταν και μέσα στην Ιερά Σύνοδο των Εβραίων που διαφώνησαν. Δύο είναι και εδώ στην Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι. Έχω λόγους να μην τον αναφέρω. Είναι καλός δεσπότης, αλλά δεν τον αναφέρω. Δεν θέλω να τους εκθέτω τους καλούς. Αδελφοί μου, δεν λυπήθηκα για λογαριασμό μου εξαιτίας του αφορισμού. Λυπήθηκα για το λεγόμενο θρησκευτικό και εκκλησιαστικό κόσμο. Γιατί να μην με υποστηρίξουν οι αρχιερείς να πούνε εμείς δεν υπολογίζουμε τέτοιο αφορισμό, είναι άδικος, είναι άκυρος, ανοίγουμε τους λαούς να έρχεσαι να κηρύττεις. Δεν με υποστηρίξαν. Ούτε οι καλύτεροι αρχιερείς, οι οποίοι είναι καλοί, αλλά επαναλαμβάνω, όχι τόσο καλοί ώστε να μην είναι δειλοί. Πού είναι οι καθηγητές της θεολογίας? Δύο καθηγητές με υποστήριξαν της θεολογίας, γραπτός. Ο κύριος Μουρατίδης και ο κύριος Ανδρέας Θεοδόρου. Πού είναι οι θρησκευτικές οργανώσεις? Ούτε η ζωή, ούτε ο σωτήρας. Εγώ δεν είμαι τίποτε, αδελφοί μου, αλλά την ημέρα της κρίσεως τους καταγγέλω. Γιατί δεν πολέμησα, επαναλαμβάνω, για μπέλια και για χωράφια. Τους καταγγέλω και τους ζωικούς και τους σωτηριακούς. Την ημέρα της κρίσεως, αν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, θα πει ο Κύριος, εφόσον δεν υποστηρίξατε τον ελάχιστον αδελφό μου που μίλησε και υπεστήριξε το όνομά μου, ούτε εμένα υποστηρίξατε. Έτσι λέει ο Χριστός, και μην το θεωρήσετε εγωιστικό αυτό που λέω. Ανέφερα το λόγο του Χριστού για να μην πείτε ότι τα λέω από εγωισμό. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο της κρίσεως, ο Χριστός θα πει, αφού αυτό το καλό δεν το κάματε σε ένα από τους ελαχίστους αδελφούς μου, ούτε σε μένα το κάνατε. Δειλία, μεγάλη δειλία. Η δε δειλία, όπως είπαμε, μετά Χριστόν, μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, αποκτάει μεγάλη βαρύτητα, κακή βαρύτητα. Γίνεται πολύ σοβαρό αμάρτημα. Για αυτούς που έχουν ανδρεία, τι λέει η Αποκάλυψη? Το βιβλίο που περιγράφει τον αγώνα, την πάλη μεταξύ φωτός και σκότος, φωτεινών και σκοτεινών δυνάμεων, Θεού και Σατανά, Χριστού και Αντιχριστού. Τι λέγει?
Μιλά ο ίδιος ο Χριστός, ο νικητής και θριαμβευτής των αιώνων. Και τι λέγει? Το νικόντι έστε αυτό ταύτα. Μιλάει η Αποκάλυψη για τους καινούς ουρανούς, για την καινή γη, για την καινούργια τάξη πραγμάτων, για το νερό της ζωής, το αθάνατο νερό, για τα περίγραπτα αγαθά της Βασιλείας. Και τι λέγει? Σ' αυτόν που νικάει θα δοθούν όλα αυτά τα αγαθά. Αυτός θα κληρονομήσει τα περίγραπτα αγαθά. Και ποιο νικάει? Αυτός που έχει θάρρος, ανδρεία. Ο δειλός δεν νικάει, νικέται. Και ουέ της ιτημένης, είπε ο Βρένος. Το νικόντι έστε αυτό ταύτα. Ο νικόν θα κληρονομήσει την απέραντη, την απερίγραπτη, την ασάλευτη βασιλεία και αιωνιότητα. Για τους δειλούς τι λέει? Δεν το λέω εγώ. Αν το έλεγα εγώ, θα λέγατε ότι είμαι επηρεασμένος από την προσωπική μου περίπτωση και εκφράζομαι με υπερβολή. Η Γραφή δεν λέει υπερβολές. Η Γραφή έχει πραγματικό λόγο. Τι λέει η Γραφή? Ανοίξετε το πρώτο τελευταίο, το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, την Αποκάλυψη, στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, στο 21, στο στίχο 8, της δε δειλής και απίστης και ευδελιγμένης, το μέρος αυτόν εν τη λίμνη δικαιωμένη εν πυρή και θείο, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Με απλά λόγια, το βιβλίο που περιγράφει τον αγώνα μεταξύ του καλού και του κακού, η Ιερή Αποκάλυψη, μέσα στη λίμνη που καίεται με φωτιά και με θιάφη, μια εικόνα της κολάσεως. Διότι η κόλαση είναι μεταφυσική πραγματικότητα και είναι αδύνατο να περιγραφεί. Και για να μας δώσει μια ιδέα, η Αποκάλυψη χρησιμοποιεί εικόνα, η κόλαση σαν μια λίμνη χωρίς νερό, με φωτιά που καίγεται και με θιάφη. Εκεί μέσα σε αυτή τη λίμνη η Αποκάλυψη ποιος ρίχνει πρώτα? Από όλες τις κατηγορίες των αμαρτωλών πρώτα ρίχνει τους δειλούς, γιατί εξαιτίας τους χάνονται οι μάχες της Εκκλησίας. 55 δεσποτάδες να ψηφίσουν Δοδόνης. 55 δεσποτάδες και θέλουν υπόλοιψη αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουν σεβασμό αυτοί οι άνθρωποι. Εάν ξεσηκώνονταν οι οργανώσεις, οι καλοί επίσκοποι να ξεσηκώνονταν, να πυρπολούνταν από αγωνιστική διάθεση, οι καθηγητές όλοι οι χριστιανοί, τους αρώναμε. Δεν ξεσηκώνονται. Κάθε και τρώνε καρπαζές, συνεχώς καρπαζόεις πράκτορες. Επειδή λοιπόν εξαιτίας των δειλών και καιροσκόπων χάνονται οι μεγάλες μάχες του χριστιανισμού, γι' αυτό τους τοποθετεί πρώτος η Αποκάλυψη, τους δειλούς, μέσα στη λίμνη του πυρός. Και δεν τους χαρακτηρίζει μόνο τους ψοφοδεείς αυτούς ανθρώπους ως δειλούς, ακολουθούν άλλοι δύο χαρακτηρισμοί. Για τους δειλούς είναι. Τους λέει απίστους και ευδελιγμένους. Γιατί τους λέει απίστους? Διότι λόγω δειλίας δεν μένουν πιστοί στο καθήκον. Δεν μένουν πιστοί στην έπαρξη του αγώνος. Αλλά γίνονται ρυψάσπιδες, υποτάκτες και προδότες του αγώνος. Τους λέει και ευδελιγμένους. Γιατί? Γιατί το δειλό στρατιώτη, τον υποτάκτη και τον προδότη, τον συχαίνονται οι άνθρωποι. Ευδελιγμένος θα πει συχαμένος.
επειδή γίνονται, είναι δειλοί και γίνονται άπιστοι, δηλαδή δεν μένουν πιστοί στον αγώνα, γίνονται προδότες του αγώνος, γι' αυτό τους λέει ευδελιγμένος, συχαμένος, τον προδότη όλοι τον συχαίνονται. Οι δειλοί που λόγω δειλίας δεν μένουν πιστοί στον αγώνα, αλλά γίνονται λιποτάκτες και προδότες και καταντούν ευδελιγμένοι, συχαμένοι, τους τοποθετεί πρώτος στη λίμνη του πυρός. Δεν είναι λοιπόν η δειλία μικρή αμαρτία, γιατί μερικοί λένε, ξέρεις, εγώ δεν είμαι πλασμένος για αγώνα, για να φας, λέω, είσαι πλασμένος, τρως. Ού, λέει, το καταπέτασμα. Μερικά κορόιδα είναι πλασμένα για αγώνα. Μερικοί δεν είναι πλασμένοι για αγώνα, για να τρώνε όμως είναι πλασμένοι. Και για να έχουν την ιδέα ότι είναι και σπουδαίοι χριστιανοί, είναι πλασμένοι. Λοιπόν, αδελφοί μου, τελειώνω. Χρειαζόμαστε όλες τις αρετές. Κατεξοχήν αυτή την εποχή χρειαζόμαστε την πιο σπάνια αρετή που λέγεται ανδρεία. Ανδρεία. Θάρρος, παρησία, ηρωισμός, μάχη και αγώνας. Το χρειάζεται η εποχή μας. Όταν μας πολεμάει ο εχθρός, χρειαζόμαστε στρατό αξιόμαχο. Στρατό που έχει φρόνημα ηρωικό. Αυτό προπάντων χρειαζόμαστε. Θα έρθουν φοβερές ημέρες. Δεν είμαι προφήτης, δεν προφητεύω. Προφήτευσαν όμως οι γραφές και προφήτευσαν οι πατέρες. Θα έρθουν δύσκολες ημέρες, δυσκολότερες από τις σημερινές. Γίνεται μεγάλη προδοσία πίστεως. Δεν αποκλείεται σε λίγο να γίνει ψευδοένωσης. Ο Πάπας το επιδιώκει και κατά έναν τρόπο το προεξαγγέλουν οι οικουμενιστές. Θα έχουμε περιπέτειες για την πίστη. Να προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας. Να πούμε ότι είμαστε ηρωικοί, να μην το πούμε, είναι μεγάλος λόγος. Δειλοίμεθα όλοι, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Είχα το θάρρος να ομολογήσω την πίστη μου, να καταγγείλω αιρέσεις, ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το μέγιστον του θάρρος. Το μέγιστον του θάρρος είναι αν αύριο έρθει ο Αντίχριστος και κόβει κεφάλια, να αντιμετωπίσουμε το μαρτύριο. Εκεί χρειάζεται το μεγαλύτερο θάρρος. Ο πατήρ Αγουστίνος που είναι ταπεινός άνθρωπος μας έλεγε, παιδιά μου, να εύχεστε να μην έρθει στις ημέρες μας ο Αντίχριστος, μήπως φοβηθούμε και αρνηθούμε τον Κύριο και ξεφτελιστούμε και κολαστούμε. Και ο Μέγας Βασίλειος έλεγε, δεν θέλω να ζω τις ημέρες του Αντιχρίστου. Ας ήταν ο ηρωικότερος επίσκοπος στην εποχή του. Με ταπεινό φρόνημα, να εξετάζουμε τον εαυτό μας, να διαπιστώνουμε και να ομολογούμε την ατελειά μας, την αδυναμία μας, ότι δεν είμαστε ισχυροί. Δεν είμαστε σαν τους χριστιανούς των πρώτων αιώνων. Δεν είμαστε σαν τους μάρτυρες και τους ομολογητάς. Και να γονατίζομαι και κοντά στις άλλες αρετές να ζητάμε και αυτές τις δύο αρετές που συνδέονται στενά μαζί μας. Κύριε, πρόσθεση μην πίστην και πρόσθεση μην ανδρείαν, ηρωικό φρόνημα να σε ομολογούμε με το λόγο, με τη μελάνη και αν δεήσει με το ίδιο μας το αίμα. Αμήν.